Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε στη Ρόδο? Στη Ρόδο, βέβαια. Τι γίνεται εκεί κάτω? Τι να γίνει, νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι μεν πρωτοφανέρωτο, αλλά δεν θα είναι αφορά που γίνεται. Έχουν εντύπωση ότι αυτή η συνδικαλιστική μαφία έχει ξεπεράσει και την άλλη μαφία, την πραγματική μαφία. Και εξηγούμε στο εξής. Δεν έχω ξαναδεί ξενοδοχείο του μεγέθους που είναι αυτό το Ρόδος Παλάς, το οποίο να είναι, Πογιόπουλε και ακροατές, σφραγισμένο στην κυριολεξία από παντού. Μιλάμε ένα ξενοδοχείο τεράστιο, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα τώρα, να είναι σφραγισμένο στην κυριολεξία από παντού. Σε βαθμό τέτοιο σφραγισμένο που έχουν αφήσει μία πόρτα 40 εκατοστών για να μπαίνουν από εκεί και να βγαίνουν 700 άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου, εργαζόμενοι της ΓΕΣΕ, σύνεδροι. Οποιοδήποτε δηλαδή είναι μέσα ή θέλει να μπει μέσα ή θέλει να βγει έξω, να είναι σφραγισμένο από παντού. Και για να φτάσεις μέσα στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να περάσεις από 4 ελέγχους checkpoint, πώς τα λένε αυτά, σημεία ελέγχου, στα οποία πρέπει να δίνεις τα στοιχεία σου και στους 4 ελέγχους, στους 3 δε από αυτούς, από άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου, δεν έχουν καμία σχέση με τις οργανωτικές επιτροπές της ΓΕΣΕ. Πρόκειται για εργαζόμενους που, όπως μας καταγγέλθηκε και από τους ίδιους, να μην πω τώρα και από τη Ρόδο εδώ και από τον κόσμο εδώ στη Ρόδο, είναι κάποιοι που έχουν προσληφθεί από τη ΓΕΣΕ και από τον εργοδότη εδώ του ξενοδοχείου, από το ίδιο το ξενοδοχείο, από σχολές πολεμικών τεχνών. Βέβαια, Όπα, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι εννοείται? Εννοείται ότι υπάρχουν μπράβοι εκεί οι οποίοι έχουν προσληφθεί για να κάνουν checkpoint, για να κάνουν face control, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Πογιόπουλε, μιλάμε για δεκάδες, δεν μιλάμε για 2, 3, 4, 5. Δεν μιλάμε για τους 5 μπράβους που φωτογραφίσαμε, βιντεοσκοπήσαμε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα οπλοφορούσε κιόλας και φύγανε σχεδόν κλωτσιδών από το συνέδριο. Σχεδόν τρέχοντας, να το πω έτσι. Τώρα μιλάμε για δεκάδες στην κυριολεξία που έχουν προσληφθεί με τον τρόπο που σας είπα. Από σχολές πολεμικών τεχνών. Και βεβαίως, ορισμένοι και από αυτούς βεβαίως, φαίνονται με την πρώτη ματιά, φαίνεται με την πρώτη ματιά, δεν χρειάζεται κανείς δηλαδή να είναι ειδικός, ή από πού έρχονται και πού πάνε. Αυτοί λοιπόν έχουν διαπιστευτεί, να το πω έτσι, να κάνουν τσεκάρισμα στους αντιπροσώπους του συνεδρίου, βεβαίως καταφανώς έχοντας ως στόχο να τρομοκρατήσουν τους συνέδρους της ΔΑΣ. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο, και βέβαια και τους άλλους ίσως. Ίσως και συνέδρους οι οποίοι πραγματικά και από την Καλαμάτα μας λέγανε ότι αυτός ο εκφυλισμός, αυτή η αηδία πρέπει να σταματήσει. Προφανώς λοιπόν να τρομοκρατήσουν, να στεγανοποιήσουν το ξενοδοχείο, όχι να μην πει δημοσιογράφος, να μην πει κάμερα, να μην πει φωτογραφική. Πείτε μου κάτι σε σχέση με αυτό. Έχει υποπέσει τη δική σας αντίληψη αυτή η καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η σαλαμοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι δημοσιογράφοι θα καλύψουν τις εργασίες του συνεδρίου? Βεβαιότατα, μα ήμασταν σίγουροι, κύριε Μπογιόπουλε, από την αρχή. Δεν θα άφηναν κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να πλησιάσει το χώρο, τουλάχιστον όπως πολύ σωστά οι ίδιοι λένε και ομολογούν, μέχρι την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Γιατί προφανώς πριν την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής θα νομοποιήσουν αυτό που είπατε πριν από λίγο, τους νόθους εργοδότες και μαϊμούδες, και προφανώς δεν θέλουν να αποκαλυφθεί το έγκλημα, να το πω έτσι. Δεν θέλουν κανέναν, στην κυριολεξία κανέναν. Τώρα, όλα τα άλλα τα οποία λένε είναι εκ των ουκάνευ. Δεν έχει καμία σχέση με εργατικό αυτό που γίνεται. Γι' αυτό δεν θέλουν κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ούτε καν, κύριε Πογιόπουλε, αυτά τα μέσα που το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες μέρες, είχαν κρατήσει μια στάση, τέλος πάντων, που καθόλου δεν είχε σχέση, να το πω έτσι, και με την πραγματικότητα μετακινήματος. Δεν θέλουν ούτε καν αυτά. Κύριε Παπαγεωργίου, για να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα, γιατί βλέπω εδώ και διάφορα μηνύματα. Να πω λοιπόν το εξής. Υπάρχουν από τη μια μεριά οι καταγγελίες, απευθύνομαι στους ακροατές τώρα. Έτσι. Υπάρχουν από τη μια μεριά οι καταγγελίες του ΠΑΜΕ. Και βεβαίως οι καταγγελίες του ΠΑΜΕ αφορούν το ΠΑΜΕ. Με την έννοια της ευθύνης της απόδειξής τους. Υπάρχουν αυτά τα οποία λέει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Βέβαια, δεν μπορώ να κρύψω ότι αν βάλουμε στη ζυγαριά της αξιοπιστίας από τη μια μεριά την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και από την άλλη μεριά το ΠΑΜΕ, σε ό,τι αφορά το δικό μου τρόπο μέτρηση των πραγμάτων, η ζυγαριά ξέρω προς τα που γέρνει. Σε ό,τι αφορά όμως την επικοινωνία που προσωπικά είχα με ανώτατο εκπρόσωπο της ΕΣΥΕΑ, που μου επιβεβαίωσε, σε μένα το επιβεβαίωσε, ότι ο κύριος Παναγόπουλος
είπε προς το σωματείο των δημοσιογράφων ότι θα επιτραπεί η είσοδος των δημοσιογράφων μετά τις αρχαιρεσίες για την εφορευτική επιτροπή. Γι' αυτό υπόλογος είμαι εγώ που το καταγγέλλω. Εγώ είμαι και όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Τελεία παύλα παράγραφος. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στη Ρόδο. Κύριε Παπαγεωργίου, για πείτε μου τώρα, αυτό το συνέδριο υποτίθεται ξεκινάει αύριο, τυπικά? Το συνέδριο είναι το fast track, αύριο θα γίνουν όλα. Νομοποίηση αντιπροσώπων, πώς το λένε, εκλογή, εφορευτικές επιτροπές, εκλογή, οργάνων, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Που σημαίνει και μάλιστα προς την ΕΣΥΑ τι είπανε, ότι ακριβώς επειδή δεν πρόκειται να γίνει καμία συζήτηση, καμία κουβέντα παρά μόνο εκλογή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει δημοσιογράφος εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ομολογητέο αυτό. Μάλιστα. Και τι μέλη γενέστε τώρα? Τι μέλη γενέστε? Εμείς έχουμε 7 η ώρα οι εργαζόμενοι, τα εργατικά κέντρα Ομοσπονδίας, έχουμε συγκέντρωση 7 η ώρα εδώ στην Ρόδο. Θα κάνουμε την συγκέντρωσή μας, θα κάνουμε τις ομιλίες μας, θα κάνουμε την πορεία μας και βεβαίως δίνουμε ένα μήνυμα και μια δέσμευση. Μια δέσμευση. Μήνυμα προς τους εργατοπατέρες και μια δέσμευση απέναντι στην εργατική τάξη και εδώ της Ρόδου αλλά και γενικά της Ελλάδας, ότι με κάτω τα χέρια δεν πρόκειται να μείνουμε σε καμιά περίπτωση. Αυτά τα εγκλήματα αναπάντητα δεν μένουν και μπροστά στην αποφασιστικότητά μας, ό,τι δοκιμάσουν. Πείτε μου κάτι, εσείς... να βάλουν θα είναι χαμένοι από χέρι, να το πούμε. Εσείς ως ΔΑΣ, ως πάμε, θα μπείτε στις εργασίες του συνεδρίου? Εμείς θα όπως είπαμε και στην Καλαμάτα, το ίδιο λέμε και εδώ. Βασική μας, μάλλον επιδίωξη, βασική επιδίωξη να γίνει συνέδριο με συζήτηση, με κουβέντα και βεβαίως χωρίς νόδους και κυρίως χωρίς εργοδότες. Σε ό,τι αφορά... ό,τι άλλο και αν γίνει, την ευθύνη την έχει. Οτιδήποτε άλλο και αν συμβεί. Το λέμε και από το δικό σας σταθμό. Ό,τι άλλο και να συμβεί, την ευθύνη την έχει. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση της ΓΕΕ, η πλειοψηφία, αυτοί οι εργατοπατέρες, αυτή η μαφία. Βεβαίως ενημερώσαμε και την αστυνομική διεύθυνση εδώ. Και τον εισαγγελέα εδώ και όλους, γιατί στην ευθύνη και αυτή. Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο που το έχει ασφαλίσει από παντού να συμβεί κάτι μέσα. Δεν μπορούν να βγουν οι 700 από αυτή την πορτίτσα ούτε σε 2,5 ώρες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Προχωρήσατε σε παρέμβαση και στις δικαστικές αρχές στη Ρόδο? Βεβαιότατα, σας είπα και στον εισαγγελέα της Ρόδου και στην αστυνομική διεύθυνση του Ρόδου, γιατί είναι και θέματα ασφάλειας πλέον και των ίδιων των εργαζομένων, σας λέω. Και βεβαίως και στην πυροσβεστική, από ό,τι έμαθα, προηγουμένως έγινε και παρέμβαση και εκεί. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα, γιατί κοιτάξτε, η προβοκάτσια είναι. Η μαφία δηλαδή έχει μια πρακτική προβοκάτσια έτσι κι αλλιώς, από τη φύση της. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα συμβεί αν ομιγένετο κάτι πάει στραβά, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.